λίγα λόγια για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σεν Λούις. Βασικά η ιδέα για μια τέτοια συνεργασία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν πιστεύουμε ότι η γνώση θα πρέπει να βρίσκεται μόνο σε ένα μικρό χώρο, ενός χώρου σχολείου, είτε δημοτικού γυμνασίου, είτε ακόμα και λυκείου. Πιστεύουμε ότι η γνώση πρέπει να έχει μια μεγάλη άνεση στο προς τα που θα κινηθεί. Και άρα λοιπόν οι μαθητές μας, είτε είναι 15 ετών, 14 ετών, είναι έτοιμοι και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα είτε εδώ είτε στην Αμερική. Ένας ο λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πιστεύουμε ότι το καθηγητικό εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι αξιόλογο και εφάμιλο πανεπιστημιακού επίπεδου. Άρα λοιπόν οι ίδιοι μας οι καθηγητές μπορούν να είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου ώστε να διδάξουν και πανεπιστημιακά μαθήματα και να υπάρχει μία συνεχή ροή της γνώσης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια και ανάπτυξη. Κύριε Γιαλαμά, γιατί πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές του Λυκείου που ζουν αυτή την εποχή στην Ελλάδα? Καταρχάς, η Ελλάδα, θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή κλειδονίζεται όχι από μια οικονομική κρίση, αλλά από μια ηθική κρίση. Οι αξίες μας και οι αρχές κλειδονίζονται, όχι πλέον φέτος ή πέρσι, εδώ και μια δεκαετία. Πρέπει λοιπόν τα νέα μας παιδιά, τα παιδιά που θα γίνουν οι αυριανοί ηγέτες, να δουν ακριβώς τι γίνεται σε άλλα περιβάλλοντα. Να δουν τι σημαίνει πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Ποια είναι η συσχέτιση της γνώσης από όλες τις μορφές, είτε είναι μέσα από την κοινωνική μορφή, είτε είναι μέσα από την εκπαιδευτική μορφή ή ακόμα και τη μορφή την ερευνητική. Θα πρέπει να δουν δηλαδή τη σχέση μεταξύ πανεπιστημίου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραγωγική, και όχι ένας τρομακτικός φόβος εκαθάρισης μαθητών που αποφυτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να πάνε στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε τους αυριανούς ηγέτες με ήθος, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, εάν θέλουμε να έχουμε κάποιο ζωφερό μέλλον. Γι' αυτό είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Dr. Vita, why you believe that this program is particularly important for Greek students right now? Well, I think the program itself is joining two terrific institutions that have a shared vision, shared missions, a commitment to ethics in education. And I think that's essential. You know, forming young men and women to be servants and leaders, servant leaders, to care about others, to give back to their community, I think is what we need for the 21st century.